Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η Ιταλία μετά την ασύλληπτη τραγωδία στη Βενετία. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στο διαχωριστικό της γέφυρας και κατέληξε στο κενό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Βενετίας άλλοι 8 επιβάτες, ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων σοκάρουν. Mamma mia, mamma mia, disastro, guarda che roba! Σκηνικό αποκάλυψη στην Ιταλία. Λεωφορείο με 39 επιβάτες βγαίνει από την πορεία του και πέφτει από γέφυρα στο Μέστρε στη Βενετία. Το όχημα κάνει βουτιά πολλών μέτρων και καταλήγει σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς. Αμέσως τυλίγεται στις φλόγες. L'autobus che come avete visto è collassato, insomma è uscito fuori di strada da un'altezza di oltre 10 metri, è un autobus elettrico a batterie per cui ha preso fuoco, per cui si sono trovati tutti insomma le persone dentro l'autobus anche con le fiamme, avvolte dalle fiamme. Η τρελή πορεία του λεωφορείου παρασύρει 21 ανθρώπους στο θάνατο, ανάμεσά τους 3 παιδιά και ένα βρέφος. The regional mayor called the scene apocalyptic. The vehicle, a city bus, had been hired by a local campground and it was making its way back to the campsite. 15 άνθρωποι τραυματίζονται, με 5 εξ αυτών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Some of them are okay, then there are some critical in Padua. Some burned, 4 children died for now. Στο σημείο επικρατεί χάος με τους πυροσβέστες αφού καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά, να προσπαθούν να μπουν στο όχημα το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα. Με κάθε τρόπο οι διασώστες προσπαθούν να μετακινήσουν τις λαμαρίνες για να ανασύρουν σωρούς. Πολλοί από τους νεκρούς απανθρακώθηκαν και η εικόνα με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα σωστικά συνεργεία είναι φρικιαστική. The cause of the accident remains unclear. The bus was new and that stretch of road hasn't been an issue in the past. Στο λεωφορείο επέβαιναν Ουκρανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Κροάτες τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν στο κάμπινγκ όπου διέμεναν. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο οδηγός, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να του συνέβη κάτι και έτσι να βγει και το όχημα από την πορεία του. The driver, a 40-year-old Italian, felt unwell and that's why he hit the barrier. Στο δρόμο δεν υπάρχουν ίχνη από φρενάρισμα, ενώ οι προστατευτικές μπάρες της γέφυρας στο σημείο είναι εντελώς διαλυμένες και φαίνεται πως τίποτα δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη βουτιά θανάτου του λεωφορείου. Οι αρχές ερευνούν τώρα τι ακριβώς συνέβη. Μαζί μας είναι Έλλη Χαχάμη με όλα τα νεότερα. Οι έρευνες για το πολύ νεκρό δυστύχημα συνεχίζονται, όμως να αρχίσουμε από αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τα τελευταία μοιραία λεπτά πριν την πτώση του λεωφορείου, Έλλη. Και είναι, Ελένα, ακριβώς η στιγμή λίγο πριν τις 8 το βράδυ χθες που το λεωφορείο περνάει από τη γέφυρα. Το βλέπουμε στον κύκλο. Βλέπουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Προσπερνάει ένα άλλο λεωφορείο και ξαφνικά θα δούμε ότι πέφτει από τη γέφυρα. Είναι η στιγμή που πέφτει ολόκληρο το λεωφορείο στο δρόμο από κάτω στις Ράγες, όπου υπήρχαν ηλεκτροφόρα. Καλώδια παίρνει φωτιά με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, με 21 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Να σου πω ότι οι αρχές ακόμη ερευνούν τι συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, που λένε ότι ακούσαμε πριν έναν πολύ δυνατό ήχο φρεναρίσματος. Υπάρχουν όμως άλλες πληροφορίες που λένε ότι το λεωφορείο δεν φρέναρε ποτέ. Δεν φάνηκε δηλαδή να υπάρχει κάποιο συμβάν που σταμάτησε την πορεία του ξαφνικά. Πάντως, και έτσι έπεσε. Με συγχωρείς, σε αυτό το οπτικό ντοκουμέντο φαίνεται αυτός ο ελιγμός που κάνει το λεωφορείο για με την προσπέραση. Ακριβώς. Και εκεί είναι που στρέφονται και οι προβολές των ερευνών. Προσπερνάει λοιπόν αυτό το άλλο λεωφορείο και δεν ξέρουμε τι μεσολαβεί εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα και το κάνουν να πέσει από την γέφυρα. Ωστόσο, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αρχές ερευνούν όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούν για να δουν τι τελικά συνέβη. Ενώ ακόμα υπάρχουν άνθρωποι πάνω από 5 που βρίσκονται στην εντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πολλοί από τους επιβάτες, περισσότεροι μάλλον, ήταν πολύ νέοι άνθρωποι όπως λένε οι διασώστες, και υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ακούγαμε ουρλιαχτά για πάρα πολλές ώρες, ακούγαμε ανθρώπους να καίγονται ουσιαστικά ζωντανοί, αλλά ήταν τόσο υψηλές, τόσο μεγάλες οι φλόγες που δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Μα φαίνεται, έχει γίνει μια άμορφη μάζα το λεωφορείο. Έχει γίνει πραγματικά άμορφη μάζα και να σου πω ότι είναι ενδεικτικό πως το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 8 το βράδυ, όπως είπαμε, και τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν στο σημείο μέχρι σήμερα τα ξημερώματα. Πάρα πολλές ώρες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και μιλάμε για το φωνικότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της Βενετίας, Λένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέλη.